Αυτή ο εορτασμό τη αυριανή αφορμή για ποικίλε εκδηλώσει. Μια πολύ όμορφη πραγματοποιήθηκε το πρωί από το δεύτερο τεχνικό και επαγγελματικό λύκειο τη Κομοτηνή. Και ολόκληρος ο ελληνισμός γιορτάζει την Εθνική Επανάσταση του 1821 καθώς και την ημέρα του Ευαγγελισμού. Το πρωί επισκεφθήκαμε το δεύτερο τεχνικό επαγγελματικό κτίριο Κομοτηνής, όπου είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μια πανέμορφη εκδήλωση που τα κύρια χαρακτηριστικά της ήταν ξεχωριστές μελωδίες που συνόδευαν τα γεγονότα του 1821. Ας ακούσουμε όμως τι μας είπαν και οι μαθητές του Δευτέρου ΤΕΕ για την ημέρα της 25ης Μαρτίου. Κρατάει ακόμα. Γιορτάζουμε το ότι έχουμε νικήσει τους Τούρκους και έχουμε και τον Ευαγγελισμό της Παναγίας. Πιστεύεις ότι είναι μια γιορτή που έχει ζήσει στον χρόνο και κρατά ακόμα. Που κρατά ακόμα. Ναι. Και που είναι τόσο σημαντική, γιατί είναι τόσο σημαντική για την περιοχή μας. Πιστεύω ότι είναι για όλους σημαντική, όχι μόνο για τη δικιά μας περιοχή, γιατί όσο να είναι, πολέμησαν άνθρωποι, είναι και θρησκευτική και έχει μεγάλη σημασία, δεν πιστεύω να ξεχαστεί. 25 Μαρτίου. Ωραία. Είναι μια γιορτή που έχει ζήσει στον χρόνο και κρατά ακόμα. Κρατά ακόμα. Τι ακριβώς έγινε, ξέρεις. Τι ακριβώς έγινε. Το 1821, τι είχε γίνει. Να περάσουμε τώρα στους μαθητές του Σχολείου της Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής που λειτουργεί για πρώτη φορά φέτος στην πόλη της Κομοτηνής. Από αυτούς λοιπόν πραγματοποιήθηκε απόψε μια πρωτότυπη και όμορφη εκδήλωση στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Τα μετάφτα, ο τοποκριτής του Κουσίτου Πασά της Πελοποννήσου εξέδωκε εγκύκλιο διαταγήνη στους Τούρκους διοικητάς, δια της οποίας έλεγε ότι πρέπει να ειδοποιήσει τους αρχιερείς και τους κοτσαμπάσιδες ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν στην Κολιτζάν μετά τα Σαπόκρεο, διότι οι Τούρκοι τότε είχαν τη συνήθεια να αφήνουν τους ραγιάδες των ήσυχους να τρώγουν τα χοιρινά κρέατα και δια τούτο κανείς Τούρκος δεν έβαινε εις τα πορεία κατά τα σημέρα στη Σαπόκρεο. Από τους μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, που λειτουργεί φέτος για πρώτη φορά στην Κομοτηνή, πραγματοποιήθηκε μια πρωτότυπη και όμορφη εκδήλωση στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, σήμερα το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής. Οι μεγάλοι ενήλικες μαθητές διάβασαν κείμενα από την ελληνική ιστορία, απήγγειλαν ποίηματα και χόρεψαν ελληνικούς και όχι μόνο χορούς. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Κομοτηνής οργάνωσε τη συμμετοχή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων το αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε ιστορικά τα γεγονότα. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιοι θρύλοι που ιστορικά δεν τεκμηριώνονται, όπως η μέρα της έναρξης της Επανάστασης. 25 Μαρτίου είναι η ημερομηνία που όρισε η Φιλική Εταιρεία. Αλλά η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε ουσιαστικά είναι το Αίγιο με τον Ανδρέα Λόντο. Και το Λάβαρο ευλόγησε ο παλαιόν πατρόν Γερμανού στην Πάτρα και όχι στη Μονή της Αγίας Λαύρας. Επίσης τα σχετικά με το κρυφό σχολείο και αυτά δεν ευσταθούν γιατί ήδη από το 17ο αιώνα έχουμε το διαφωτισμό, τη διαφωτιστική κίνηση που έρχεται από την Ευρώπη στην Ελλάδα, είναι ο νεοελληνικός διαφωτισμός και οι πλούσιοι Έλληνες των Παρικιών στέλνουν χρήματα, στέλνουν βιβλία, στέλνουν όργανα για να διδαχτούν τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες με πειράματα και όχι μόνο θεωρητικά. Αυτά λοιπόν μαζί με τους εκπαιδευόμενους και οι εκπαιδευτές καθοδηγώντας τους, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ιστορική έρευνα σαν δημοσιογραφική ομάδα. Πώς θα ανοιχνεύαμε σήμερα αυτά τα γεγονότα. Οι ελληνικές σπουδές, οι περιηγήσεις, το κίνημα του ρομαντισμού, η θρησκευτική αντίθεση και η διαμαρτυρία απέναντι στις συντηρητικές και πιεστικές απολυταρχικές κυβερνήσεις βοήθησε στην ανάπτυξη του φιλελληνισμού.
Να μείνουμε όμως στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και από την Κομωτινή να περάσουμε στην Καβάλα και στους μικρούς μαθητές που ντύθηκαν σήμερα τις ολιάδες και έδωσαν το δικό τους χρώμα, το δικό τους στίγμα στο εορταστικό της ημέρας. Τα παιδιά που αποτελούν ούτως ή άλλως τον μέλλον και της δικής μας χώρας. Να μείνουμε λιγάκι, κυρίες και κύριοι, στο θέμα και να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση τώρα, συζητώντας για το ζήτημα της ιστορίας, απομονώνοντας, αν θέλετε, συμπία ιστορικών διαδρομών, με τον σημερινό συνομιλητή, γνώριμο για μας και για εσάς, με τον κύριο Νεκτάριο Δαπέργολο, ο οποίος είναι πλέον όχι πρόεδρος, αλλά γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Ροδόπης. Κύριε Δαπέργολα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και χρόνια πολλά για τις ημέρες που έρχονται, την ημέρα που έρχεται. Επίσης. Παρακολουθήσαμε ήδη και μια πολύ ωραία γιορτή, την οποία περάσατε ήδη εσείς ως επιβλέπων καθηγητής για το ΤΕ, έτσι δεν είναι? Ναι, προσπαθήσαμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση στο μάθημα της ιστορίας και μέσα από μια γιορτή. Και οι γιορτές έχουν ένα καθαρά διδακτικό χαρακτήρα επίσης, όπως και ψυχαγωγικό βέβαια, αλλά πρέπει να μας υπενθυμίζουν κάποια πράγματα. Και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια άλλη νέα διάσταση, να υπερβούμε κάπως τα εσκαμμένα και νομίζω ότι άρεσε. Αν θα σας ρωτούσα, ξεκινώντας από το γενικό προς το ειδικό, αν η ιστορία τελικά φρονηματίζει ή διδάσκει ηγέτες και λαούς, και να το συγκεκριμενοποιήσουμε περισσότερο στη χώρα μας, τι θα μου λέγατε? Η ιστορία οφείλει να μας διδάσκει, γιατί άλλωστε η ιστορία είναι η ιστορική μας μνήμη. Όταν μιλάμε για ιστορία, είναι η καταγραφή του παρελθόντος. Όπως ένας άνθρωπος έχει την μνήμη του, τα βιώματά του, τις εμπειρίες του, από τα οποία αντλεί παραστάσεις, από τα οποία αντλεί παραδείγματα, έτσι είναι και η ιστορία, είναι η μνήμη ενός ολόκληρου λαού. Επομένως, όταν δεν
εντρυφούμε στο παρελθόν μας και δεν το μελετούμε, ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε πάθει αμνησία. Και φυσικά, όπως γνωρίζετε, όταν είμαστε αμνησιακοί, δεν μπορούμε ούτε το παρόν να βιώσουμε και φυσικά και το μέλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Διαβάζοντας ένα συγκεκριμένο αφιέρωμα μιας εφημερίδας, το οποίο είχε να κάνει και με την αυριανή επέτειο, επισήμανα το εξής. Έγραφε ο συγγραφέας ενός άρθρου ότι τελικά η ιστορία δεν διδάσκει εκτός από τους λίγους ερευνητές που θεραπεύουν συγκεκριμένα κομμάτια, σχεδόν κανέναν άλλον. Είναι έτσι πλέον τα πράγματα. Ασχολούνται περισσότερο οι λίγοι ουσιαστικά με σημαντικά γεγονότα, αν θέλετε, του έθνους, και αυτοί είναι οι οποίοι μπορούν να εντρυφήσουν. Ασχολούνται σαφώς πιο πολύ οι λίγοι, αλλά νομίζω ότι διαβάζουν αρκετή ιστορία. Το θέμα είναι, δεν ξέρω πώς την καταλαβαίνουμε. Είναι και θέμα παιδείας βέβαια αυτό και κατά πόσον η ιστορία έχει περάσει στα σχολεία ως μάθημα το οποίο μπορεί να εμπεδώσει πράγματα με συνείδηση ενός νέου ανθρώπου. Αλλά εκεί πάμε πια σε άλλα χωράφια, κατά πόσον η ιστορία ως διδακτικό αντικείμενο πρέπει να αναμορφωθεί. Mm-hmm. Αν θα εστιάζαμε την προσοχή μας ουσιαστικά στον εορτασμό της αυριανής επετείου, στην 25η Μαρτίου του 1821, και βλέπουμε όλες αυτές τις διαδρομές μέχρι ότου φτάσουμε σε εκείνη την ημέρα, θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Δαπέργολα, κάποια στοιχεία που δίνουν τελικά και την συνοχή στον ελληνικό λαό με αφορμή σε δοθεί σας και από εκείνες τις περιόδου με τα ιστορικά γεγονότα όπως καταγράφονται ή όπως τα έχουμε διδαχθεί? Θα έλεγα ότι το γεγονός της Επανάστασης εμπεριέχει μια αμφισημία. Από τη μία έχουμε τα θετικά στοιχεία. Το 21 είναι η ολοκλήρωση μιας πορείας ενός ελληνισμού ο οποίος παρά τα προβλήματά του αντιστέκεται σε 400 χρόνια σκλαβιάς και ξαφνικά βρίσκεται δύναμη να πάρει τα όπλα και να διεκδικήσει και την ανεξαρτησία και την ελευθερία του. Μπορούμε να απομονώσουμε το στοιχείο της ενότητας που όσο λειτουργήσε πραγματικά ήταν το κύριο έναυσμα για να προχωρήσουν οι διαδικασίες επανάστασης. Μετά όμως από εκεί και πέρα θα δούμε και τα αρνητικά στοιχεία. Όταν αυτή η Ομόνοια άρχισε να καταστρέφεται, τότε άρχισαν και κάποια διαλυτικά φαινόμενα και η Επανάσταση κόντεψε να καταστραφεί και αργότερα το νέο ελληνικό κράτος είχε πάρα πολλά προβλήματα. Οπότε μπορούμε να διδαχθούμε και θετικά και αρνητικά από το γεγονός αυτό. Από τα στοιχεία τα οποία συνήθως, τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε, αν θέλετε, ανατρέχουμε μονίμως και στις κουβέντες μας ως έθνος, ως λαός και μεταξύ μας, αλλά γενικότερα, αν θέλετε, σε όχι μόνο επιστημονικές συζητήσεις, αλλά σε συζητήσεις που αφορούν συγκεκριμένες ιστορικές καταγραφές. Επιμένουμε, να μου επιτρέψετε λιγάκι τον όρο και να δω αν συμφωνείτε και μαζί μου, σε αυτό το σημείο ότι έχετε ήδη ένα διδακτορικό στην ιστορία, περισσότερο στην Βυζαντινή ιστορία, νομίζω. Στην Βυζαντινή ιστορία. Στην Βυζαντινή ιστορία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχετε έτσι και κάποια περισσότερη εξειδίκευση σε κάποια ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και την καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Ξεκίνησα λοιπόν να ρωτώ το εξής. Πολλές φορές έχουμε την διάθεση να μένουμε σε στοιχεία που αφορούν τις ηχογραφήματα των συγκεκριμένων μεγάλων προσωπικότητων, ας πούμε του αγώνα του 21. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ίσως γιατί ήταν κοινοτροπία για πολλές γενιές ότι η ιστορία προάγεται κυρίως από κάποια πρόσωπα και κάποια γεγονότα. Βεβαίως και τα πρόσωπα παίζουν τον ρόλο τους, αλλά και τα πρόσωπα τα ίδια είναι τελικά αποτέλεσμα κάποιων διεργασιών κοινωνικών, πολιτικών, πνευματικών που συμβαίνουν σε ένα ολόκληρο λαό. Απλώς τα πρόσωπα είναι τα οποία τελικά φαίνονται πιο πολύ. Ίσως γι' αυτό μένουμε κυρίως στην ανάλυση των προσώπων. Αλλά και μέσα από τα πρόσωπα πάλι μπορούμε να φτάσουμε σε γενικεύσεις και σε αναγωγές, γιατί και τα πρόσωπα διασώζουν στοιχεία μιας συλλογικής συνείδησης. Έτσι, φωτεινά παραδείγματα της. Αισθάνομαι βέβαια λίγο, λες και ρωτώ σε επίπεδο διδασκαλίας, αλλά φωτεινά παραδείγματα από τους ανθρώπους εκείνους που έδρασαν ουσιαστικά το 1821, δίνοντας έτσι πολλές φορές και την ίδια τους την ψυχή στην μάχη. Τι θα μπορούσαμε να απομονώσουμε για να χαρακτηρίσουμε ως τέτοια? Εννοείται ως πρόσωπα που μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε? Και να τα ξεχωρίσουμε και να παραδειγματίσουμε γενικότερα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το πρώτο πρόσωπο που μου έρχεται στο μυαλό είναι αναμφισβήτητα ο Μακρυγιάννης. Mm-hmm.
ένας άνθρωπος ο οποίος και ηρωικά πολέμησε και ον αγράμματος ξεκίνησε και έμαθε γράμματα και όχι μόνο έμαθε γράμματα αλλά χαρακτηρίστηκε από σεφέρη και ελίτη ως ο κορυφαίος νεοέλληνας λογοτέχνης και τελικά έγραψε όπως λέει τα απολυμονεύματά του για να καταγγείλει την αδικία, την κοινωνική ανισότητα και τη φυλαρχία και τη διχόνοια. Δηλαδή αποτελεί φωτεινό παράδειγμα από πολλές πλευρές ο Μακρυγιάννης. Και για έναν άλλο λόγο, ότι και αυτός, όπως και πολλοί άλλοι αγωνιστές, πέθαναν φτωχοί και ξεχασμένοι. Κάτι λέει και αυτό για την κατάληξη του αγώνα. Αν θα σας ρωτούσε επίσης για στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να προσυδειάζουν ή να ενδιαφέρουν ειδικότερα την δική μας περιοχή, είτε την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα μπορούσατε να μου αναφέρετε κάποια από αυτά. Όσον αφορά την παρουσία της Μακεδονίας και της Θράκης στην Επανάσταση. Βεβαίως. Δυστυχώς το πρόβλημα με τη Μακεδονία και τη Θράκη ήταν πάρα πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε οι όποιες επαναστατικές κινήσεις που αναμφίβολα έγιναν καταπνίγηκαν πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό και δυστυχώς μόνο στην Πελοπόννησο που ήταν απομακρυσμένη και ορεινή μπόρεσε η Επανάσταση να παραμείνει και να δώσει κάποιους καρπούς. Σημαντικός πάντως ήταν και ο ρόλος των Ομογενών, οι οποίοι ενίσχυαν τον αγώνα με κάθε τρόπο, είτε χτίζοντας σχολεία, είτε αγοράζοντας βιβλία, είτε εξοπλίζοντας σχολεία επίσης, έτσι δεν είναι? Αναμφίβολα. Και η Φιλική Εταιρεία ως οργανωμένη και μυστική κίνηση από την περιοχή της Ρωσίας, αλλά και από την Ιταλία είχαμε τις παροικίες των Ιταλικών πόλεων που έστειλαν και χρήματα, αλλά κυρίως βιβλία. Που κυρίως στα τέλη του 18ου αιώνα συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανύψωση του φρονήματος και του μορφωτικού επίπεδου του ελληνικού λαού. Τελικά, κύριε Δαπέργολα, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για ένα τέτοιο είδους θέμα, με εξειδικευμένες ουσιαστικά ερωτήσεις. Αυτή τη στιγμή ακροθυγώς θίγουμε, ενδεχομένως ακροθυγώς ασχολούμαστε με μία έννοια. Τελικά, ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία ουσιαστικά απομονώνουν ή συγκρατούν στη μνήμη τους οι μαθητές και οι μαθητές στους οποίους και εσείς διδάσκετε, έχετε μια άμεση επαφή, μια πρωτόλια επαφή ήδη με τους 16άριδες, νομίζω, και 17άριδες, μια και είστε καθηγητής ενός λυκείου. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία απομονώνουν τα παιδιά και μπορούν να συγκρατήσουν ή να φέρουν ως πρόταση μια συζήτηση? Οπωσδήποτε, όταν έχουμε να κάνουμε με γεγονότα όπως είναι η Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή γεγονότα που έχουν και πολέμους μέσα και έχουν και έναν ηρωισμό, αυτό παραμένει συνείδηση των μαθητών, που ο ηρωισμός ακόμα κάτι λέει μέσα τους. Οπότε κάποια γεγονότα, κάποιες μάχες, το ότι ένας λαός που βασανίστηκε τελικά πήρε τα όπλα και κάποια πρόσωπα χαρακτηριστικά τους μένουν, ελπίζω, ίσως όχι σε όλους, αλλά κάποιοι κάτι αποσπούν και καταφέρουν να συγκρατήσουν. Διαφέρουν τελικά οι νεοέλληνες από τους προγόνους, αναφορικά με την στάση που μπορούν να κρατήσουν σε ενδεχόμενες δύσκολες καταστάσεις, τι λέτε? Δεν νομίζω ότι διαφέρουν πολύ. Η νοοτροπία γενικώς είναι η ίδια. Και η πολύ μεγάλη δυσκολία με την οποία ομονοούμε είναι και αυτή χαρακτηριστική. Θα υπενθυμίσω ότι και στην αρχαιότητα και τώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η συνεννόηση μεταξύ όλων των Ελλήνων και όποτε υπήρξε ενότητα υπήρξε για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Άρα νομίζω ότι υπάρχει μια συνέχεια στον ελληνισμό που και αυτή η διάσταση την επιβεβαιώνει. Δεν μένει λοιπόν παρά να είναι τα λεγόμενα ουσιαστικά και στοιχεία και χαρακτηριστικά και των μαθητών και των νέων Ελλήνων. Να σας ευχαριστήσω για αυτή την σύντομη κουβέντα που είχαμε και να έτσι ευχηθώ να τα πούμε πολύ σύντομα με κάποια άλλη αφορμή, κάποιο άλλο γεγονός. Σας ευχαριστώ πολύ. Να μείνουμε λιγάκι στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Η επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Ηρώ της Κομποτηνής με την παρουσία μαθητών αλλά και τοπικών φορέων. Η μεγάλη λοιπόν, η δυνατή βροχόπτωση ήταν βέβαια και η αιτία να μην ολοκληρωθεί αυτή η σημερινή παρουσία, να μην γίνει δηλαδή η κατάφεση στεφάνων. Αψηφώντας τη βροχή, μαθητές και εκπρόσωποι τοπικών φορέων παραβρέθηκαν σήμερα το πρωί, παραμονή της 25ης Μαρτίου, στο Ηρώο της Κομοτηνής, όπου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρονίας και Κομοτηνής, κύριου Δαμασκηνού. Λόγω της δυνατής βροχής, η κατάθεση στεφάνων δεν πραγματοποιήθηκε.
πράσινη μετρό στην αγοραστική κίνηση τις ημέρες με αφορμή την αυριανή επέτειο. Αυξημένη λοιπόν ήταν τα αιτήματα, οι ζητήσεις των καταναλωτών στην αγορά προκειμένου να ζητήσουν και αργότερα να αγοράσουν σημαίες αλλά και παραδοσιακές στολές. Παραμονή της 25ης Μαρτίου και τα καταστήματα της Ερμού έχουν στολίσει τους δρόμους με την ελληνική σημαία. Αυξημένη είναι η κίνηση τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο τριήμερο, σύμφωνα με τα όσα μας είπαν οι καταστηματάρχες. Οι τιμές ξεκινούν από 15 ευρώ και από 7,5 ευρώ. Όσον αφορά τις παραδοσιακές στολές, οι τιμές κυμαίνονται στα 40 ευρώ. Θέλω να πω ότι φέτος η συμμετοχή του κόσμου στην ελληνική σημαία είναι αρκετά μεγάλη, θα έλεγα, και ενθουσιώδες, όπως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται. Αλλά ειδικά το τελευταίο τριήμερο η κίνηση είναι πιο αυξημένη, γιατί ο Έλληνας είναι πάντα της τελευταίας στιγμής. Πόσο περίπου τις πουλάτε τις σημαίες, που τιμάνε? Η τιμή ξεκινάνε από τα 15 ευρώ. Κοντάρι με σημαία μαζί. Ανάλογα με την πιο μεγάλη σημαία. Ναι, αν μεγαλώσει το μέγεθος, μεγαλώνει και η τιμή. Ασχολούμαι εδώ και 20 χρόνια με το επάγγελμα και στα 20 χρόνια είναι που δουλεύω και τις σημαίες. Κάθε 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου και 14 Μαΐου που έχουμε την απελευθέρωση της πόλης, πάντα στολίζουμε το μαγαζί όπως βλέπετε και εδώ και απέναντι με τις σημαίες. Γιατί άμα δεν δει ο κόσμος δεν θα πάει, δεν είναι? Κίνηση υπάρχει? Κίνηση είναι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη κίνηση σημαία. Σε όλα τα σπίτια, καινούργια σπίτια με πολυκατοικίες κτλ. Οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές. Μια σημαία έχει 7,5 ευρώ. Είναι πολύ προσιτή τιμή. Από 7,5 ευρώ λοιπόν ξεκινούν. Από 7,5 είναι αυτή η κλασική σημαία που είναι για το σπίτι. Στο 1 μέτρο, 1 και 20. Μετά υπάρχουν βέβαια και άλλες σημαίες που παίρνουν υπηρεσίες κτλ. Που είναι πιο μεγάλες και έχουν και άλλες τιμές οπωσδήποτε. Παράλληλα με τις σημαίες επίσης πουλάμε και τις παραδοσιακές στολές εδώ όπως βλέπετε, τα τσολιαδάκια που έχουμε και τα τσαρουχάκια, τα οποία είναι κυριοποίητα όπως τα βλέπετε, παραδοσιακά, δερμάτινο, με τη φουντίτσα, με τη σόλα. Πάρα πολύ θα έλεγα. Και οι στολές αυτές τις πουλάμε 12 μήνες το χρόνο. Γιατί έχουμε και μετανάστες πολλούς, Αμερική, Γερμανία κτλ. Και έρχονται και τα παίρνουν και τα στέλνουν στα εγγόνια, στα παιδάκια. Εδώ πόσο περίπου κοστίζουν? Οι τιμές έχουν 40 ευρώ. Ολόκληρη στολή όπως τη βλέπετε. Είναι και για τσολιαδάκια και για τα αγοράκια και για τα κοριτσάκια οι αμαλίες. Οι αμαλίες είναι αυτές εδώ. Όλη η στολή μαζί 40 ευρώ στοιχίζει. Γενικά οι τιμές πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ προσιτές. Πανηγυρική εκδήλωση αφιέρωμα τιμής και μνήμης στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821 πραγματοποιεί αύριο ο Δήμος της Κομωτινής σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου της Κομωτινής. Πανηγυρική εκδήλωση αφιέρωμα τιμής και μνήμης στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821 πραγματοποιεί αύριο ο Δήμος Κομωτινής συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής. Πλέον η Επανάσταση του 1821 γιορτάζεται και τιμάται ως πανελλήνιο ιστορικό εθνογενετικό γεγονός, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΔΕΠΑΚ, Σοφία Μενεσελίδη, καλώντας τους συμπολίτες να παρευρεθούν σε αυτή την αξιόλογη εκδήλωση. Ο Δήμος Κομωτινής, σε συνεργασία με την πολιτιστική του επιχείρηση, διοργανώνουν αύριο την επίσημη ημέρα εορτασμού της 25ης Μαρτίου, διοργανώνουν μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη της Επανάστασης του 1821. Ο Δήμος Κομωτινής, μέσω του Δημάρχου του, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι χρέος του ενός Δήμου είναι να διατηρεί άσβεστη τόσο τη μνήμη ενός τόπου, όσο και τη μνήμη κάποιων πολύ μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Έτσι λοιπόν διοργανώνουμε αύριο αυτήν την εκδήλωση, η οποία εκτός όλων των άλλων θα δείξει στο κοινό της Κομωτινής και μία σύμπραξη πολλών ανθρώπων, πολλών καλλιτεχνών, οι οποίοι προέρχονται από τον Δήμο, από τα σπλάχνα της Κομωτινής. Καλούμε λοιπόν τους συμπολίτες μας να έρθουν να παρακολουθήσουν μια ιδιαίτερα αξιόλογη πολιτιστική εκδήλωση, η οποία τιμάει την Επανάσταση του 1821, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και ότι αυτός ο τόπος έχει ανθρώπους, δημιουργούς, οι οποίοι δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτε από τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται πολιτιστικά στο κέντρο. Μια πραγματικά αξιόλογη εκδήλωση, την οποία θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσεις και ολόκληρη από το Art Channel.
Να αφήσουμε όμως τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη σημερινή και αυριανή ημέρα και προσδίδουν έτσι τον επαιτειακό της χαρακτήρα και να έρθουμε τώρα στην πολιτική ενότητα του δελτίου μας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το δίκη μετά και την τελευταία πρόταση του Δημήτρη Τσοβόλα που ευνηδίασε αρκετούς σύμφωνα με όσα είδαμε και παρακολουθήσαμε και στον κυριακάτικο τύπο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δίκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωαννίδη. Καλησπέρα. Δεν είχαμε την δυνατότητα μετεκλογικά να τα πούμε. Οι εξελίξεις όμως δρομολογήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα από τον Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι το 98,2% του ελληνικού λαού δεν μας έδωσε ένα σαφές μήνυμα και αυτό είναι ότι θα πρέπει ούτως ή άλλως το δίκη να ολοκληρώσει εδώ την πορεία του. Είναι έτσι τα πράγματα και τελικά είναι μια κουβέντα νομίζω την οποία θα κάνετε εσείς με όλα τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής των ατέρου οργάνου του δίκη το Σάββατο 3 Απριλίου. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Είναι πραγματικά λυπηρό που δεν μας δόθηκε ευκαιρία να συζητήσουμε και να κρίνουμε το αποτέλεσμα των εκλογών. Εάν θέλετε, ίσως με λίγα λόγια να σας πω. Και αλλά σε τοπικό επίπεδο, πώς είναι τα πράγματα, βέβαια. Σε τοπικό ή σε συνολικό επίπεδο, θα ήθελα να πω πραγματικά ότι η προσπάθεια του δίκη ήταν πολύ σημαντική. Δεν αμύφθηκε με ψήφους στο βαθμό που το περιμέναμε. Αυτό ίσως οδήγησε και τις εξελίξεις που σήμερα με φωνάξατε για να συζητήσουμε εδώ. Πραγματικά η Νέα Δημοκρατία σε τις εκλογές άνετα. Εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι το δίκη δεν είναι η αιτία που η Νέα Δημοκρατία κατέλαβε τις εκλογές. Και το λέω αυτό γιατί πολλής λόγος έγινε καθ' όλη την προεκλογική περίοδο ότι θα έπρεπε το δίκη να συνταχθεί με τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ για να μην έρθει η Νέα Δημοκρατία. Φάνηκε τελικά ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με την ίδια πολιτική, την ίδια διαχειριστική λογική έχουν έρθει τόσο κοντά που μπορούν οι ψηφοφόροι να μετακινούνται εύκολα από το ένα κόμμα στο άλλο. Και σε αυτό την ευθύνη έχει η συλλογική ηγεσία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και όχι το δίκη. Όλο το ποσοστό του δίκη να έφευγε προς το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να μην χάσει τις εκλογές δεν θα ήταν αρκετό καθώς η πολιτική που εφαρμόστηκε οδήγησε σε λαθεμένες καταστάσεις. Τώρα όσον αφορά τις εξελίξεις. Ο Πρόεδρος μας πρόσφατα έκανε την δήλωση η οποία πραγματικά έπεσε σαν κεραυνός σε νεθρία. Ευνηδίασε πραγματικά, δεν το περιμένατε. Μπορώ να πω ότι και εγώ δεν την περίμενα, όπως δεν την περίμενε όλος ο κόσμος. Μετά από 8 χρόνια πραγματικής δουλειάς, συνεπούς δουλειάς, μιας προσπάθειας η οποία είχε και ιδεολογικό περιεχόμενο και συνέπεια αλλά και πολιτικό ήθος, καταφέραμε να δώσουμε δείγματα ότι αγωνιζόμαστε για τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες αξίες. Κατόρθωσε ο Δημήτρης Τσοβόλας και το δίκη συνολικά να δείξει ότι έχει τη δυνατότητα σε κάποια φάση της ιστορίας αυτής της οκτάχρονης έχει φτάσει και σε ποσοστό 7,5% σε ευρωεκλογές τις προηγούμενες όπου εξελέξαμε και τους δύο ευρωβουλευτές που είναι σήμερα στο και αυτό βέβαια Βόλιο. Είναι και ένα σημείο το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε κύριε Ιωαννίδη. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε σύντομα ευρωεκλογές και εκεί το δίκαιο ήθελα... άλλως πραγματικά αυτό παίρνει δίνει... μεγάλα ποσοστά. Αυτό δίνει πραγματική ουσία και περιεχόμενο στην πρόταση που γίνεται και αξία στην πρόταση που κάνει ο Τσοβόλας αυτή τη στιγμή. Γιατί επέλεξε τη δεδομένη χρονική στιγμή? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Θα ήθελα να επισημάνω όμως ότι, όπως και εσείς είπατε, ότι καλείται να επικροτήσει ή να απορρίψει την πρόταση του Τσοβόλα και της πολιτικής μας γραμματείας η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, η οποία είναι και το ανώτερο όργανο του κινήματός μας και στο οποίο μετέχω προσωπικά. Παρ' όλα αυτά, παρατηρήσαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα πανελλήνια εμβέλεια να έχουν βγάλει και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής. Διότι όταν μιλούν και γράφουν ότι έχει μπει τα φόπλακα στο δίκη, τότε εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για το ερχόμενο Σάββατο στις 3 Απριλίου τι ρόλο καλούμε να παίξω πηγαίνοντας στην Αθήνα και ψηφίζοντας την πρόταση του Προέδρου ή απορρίπτοντάς την. Με αφορμή βέβαια την πρόσφατη διαπίστωση, την τελευταία σας διαπίστωση,
θα πρέπει να πω ότι οι σχέσεις σας, οι σχέσεις του Δίκη με τα μέσα ενημέρωση δεν ήταν και καλύτερη όλα αυτά τα χρόνια. Σίγουρα δεν ήταν καλύτερη και φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να κάνουμε μηνύσεις για να μπορέσουν να μας δώσουν κάποια μικρόφωνα τα μεγάλα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ίσως γιατί ποτέ το Δίκη δεν είχε σκύψει το κεφάλι μπροστά στους μεγαλοεκδοτικούς παράγοντες και στους μεγαλοεπιχειρηματικούς παράγοντες. Είχε αρνηθεί πάντοτε τη συνεργασία με αυτούς. Παρακαλώ, ρωτήσατε κάτι. Ναι, το ζήτημα όμως είναι, κύριε Ιωαννίδη, αν και κατά πόσον τελικά σε αυτές τις εκλογές, ποιο είναι το μήνυμα των εκλογών, το μήνυμα της κάλπης, το Δίκη κατάφερε να πείσει, να πείσει τον ελληνικό λαό για να κάνει ακόμη ένα βήμα παραπάνω και να τελικά καταφέρει, κατορθώσει την εκπροσώπηση του μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τι ήταν αυτό τελικά, πιστεύετε, ποια ήταν εκείνα τα στοιχεία που ενδεχομένως δεν του έδωσαν αυτή, για το οποίο δεν του έδωσε την εμπιστοσύνη. Όπως αναφέρει στην εισήγηση που κάνει στην πολιτική γραμματεία ο Δημήτρης Τσοβόλας, ο πρόεδρός μας, ξέρουμε ποιοι ήταν οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν τον ελληνικό λαό να πάρει αυτή την απόφαση. Αλλά δεν νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο να τους επισημάνουμε αυτή τη στιγμή και να τους κατονομάσουμε. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο ελληνικός λαός, το κυρίαρχο όργανο, ο κυρίαρχος λαός, όπως θέλουμε να λέμε εμείς και συνεχίζοντας εκείνα τα συνθήματα της λαϊκής κυριαρχίας από παλιά, είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει για να βάλει στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση πρόσωπα και κόμματα που θα τον κυβερνήσουν ή θα ασκήσουν αντιπολίτευση. Άρα ο ελληνικός λαός, όπως λέει ο πρόεδρός μας, αποφάσισε για δεύτερη φορά ότι το Δίκη δεν έχει θέση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και έτσι με ποσοστό 98,2% μας έβαλε στο περιθώριο δίνοντάς μας μόνο το 1,8. Ο λόγος ο οποίος αυτή τη στιγμή ο πρόεδρός μας κάνει αυτή την κίνηση είναι γιατί δεν θέλει να δώσουμε το στίγμα ότι και εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ενδιαφερόμαστε για καρέκλες και για τις κρατικές επιχορηγήσεις των κομμάτων, γιατί δικαιούμαστε. Θα πρέπει να ξέρετε με το ποσοστό το οποίο πιάσαμε ένα αρκετά μεγάλο σημαντικό, μια αρκετά μεγάλη σημαντική επιχορήγηση από τον κρατικό κορβανά. Εμείς δεν είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα συνεχίσουμε έναν αγώνα τον οποίο μας αρνήθηκε, το ρόλο του οποίου μας αρνήθηκε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Είναι πραγματικά, θέλω να πω, ότι αυτή η απόφαση, αυτή η πρόταση με βρήκε πραγματικά σε μηχανιά. Και προβληματισμό ενδεχομένως. Ναι, με ευνηδίασε. Γιατί είμαι ιδρυτικό μέλος του Δίκη μαζί με τον Δημήτρη Τσοβόλα. Περπατήσαμε όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, αγωνιστήκαμε όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Νιώθω αυτή τη στιγμή σαν να χάνω ένα μικρό παιδί και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να το νιώθει και όλος ο ελληνικός λαός. Γιατί θα πρέπει να σας πω ότι το Δίκη θα λείψει από την πολιτική σκηνή. Ο ελληνικός λαός, όπως έλεγα και προεκλογικά, χρειαζόταν το Δίκη, χρειαζόταν τον Τσοβόλα. Γιατί ο ελληνικός λαός ξέρει ότι κάποιος πρέπει να νοιάζεται γι' αυτόν, ότι κάποιος πρέπει να φωνάζει γι' αυτόν. Και αυτό το ρόλο τον έκανε πραγματικά με μεγάλη επιτυχία ο Δημήτρης Τσοβόλας, τόσο όταν ήταν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά και τώρα που είναι εκτός και το διάστημα που ήταν εκτός του κοινοβουλίου. Το Σάββατο 3 Απριλίου, κύριε Ιωαννίδη, ουσιαστικά εσείς καλείτε να ανατρέψετε εντός εισαγωγικών μια ίσως συλλημμένη απόφαση, γιατί δεν φάνηκε τόσο πολύ να είναι πρόταση η δήλωση του Δημήτρη Τσοβόλα, να είναι ίσως και η λυμμένη απόφαση. Καλείστε λοιπόν να ανατρέψετε εσείς μια απόφαση να πείσετε τον πρόεδρό σας για την παρουσία και τη διάρκεια του Δίκη. Υπήρχαν και δημοσιεύματα. Ακούστε, τα οποία, τη διακάτοικο δημοσιεύματα, ολοκληρώσω και μέσα θα μου πείτε. Τη διακάτοικο δημοσιεύματα λοιπόν, τα οποία έκαναν λόγο για μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα οποία έχουν κατά νου, ακόμη και επιδιώξει ο πρόεδρος να φύγει τελικά και αυτή να είναι η απόφασή του, εκείνο θα διατηρήσει το μηχανισμό του Δίκη. Τι λέτε για όλα αυτά? Κοιτάξτε, θα πρέπει να αμφισβητούμε ότι είναι μία πρόταση. Είναι μία πρόταση η οποία έγινε στην πολιτική γραμματεία, το δεκαμελές όργανο το οποίο εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή για να τη συντονίζει, αλλά η απόφαση περί ολιστικής διάλυσης του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κόμματος του Δίκη είναι σε απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής του Επιτροπής. Το 120 μελές όργανο λοιπόν της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, το οποίο θα συνέλθει τις 3 Απριλίου, η ώρα 1, στην Αθήνα, θα είναι εκείνο το οποίο θα αποφασίσει. Είναι πολύ εύκολο κανείς να λέει αν θα ανατρέψει ή θα συμφωνήσει ή δεν θα συμφωνήσει με την πρόταση αυτή του Προέδρου. Υπάρχουν πράγματι μέλη στην Κεντρική Επιτροπή, τα οποία δεν είναι συνεταγμένα στον αγώνα και στο κίνημα από την ίδρυσή του.
και πολύ εύκολα θα μπορούσαν ίσως να παραγνωρίσουν την σημαία του δίκη του Δημήτρη Τσοβόλα και να κάνουν βήματα προς άλλες κατευθύνσεις. Νομίζω όμως ότι και το δικαίωμα αυτό το έχουν. Άρα με συζήτηση και απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε και να αποφασίσουμε το σωστότερο για το κίνημά μας, που εγώ πιστεύω θα μπορέσει να βγει μέσα από την συγκρότηση της Κεντρικής, μέσα από την σύσκεψη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο. Αυτό το οποίο πριτανεύει αυτή τη στιγμή στα περισσότερα από τα μέλη του ΔΥΚ είναι η απαγοήτευση, κύριε Ιωαννίδη. Απογοήτευση για δεν μπορώ να το πω. Θα μπορούσα να πω ότι είναι μια μηχανία, μια πικρία. Εγώ προσωπικά σας είπα ότι είναι σαν να νιώθω σαν να χάνω ένα μικρό παιδί. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να παραγνωρίσω τον Δημήτρη Τσοβόλα. Δεν μπορώ να παραγνωρίσω το ρόλο, την ιστορία, τον αγώνα που έκανε αυτός ο άνθρωπος και καθ' όλη αυτή την οκτάχρονη ιστορία μας. Θέλω να ακούσω την αιτιολόγηση της πρότασης, θέλω να ακούσω ποιο ήταν το σκεπτικό της, εκτός από αυτά τα οποία περιγράφονται μέσα στην εισήγηση που έκανε στην πολιτική γραμματεία. Όμως ο Δημήτρης Τσοβόλας λέει και κάτι άλλο που θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω τελικά μέσα από την εισήγηση όπως αυτή βγήκε, την έχω βγάλει από το ίντερνετ. Λέει λοιπόν ότι τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικοί ηγέτες και τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να έχουν το σθένος να αποδέχονται την πολιτική πραγματικότητα, λέει ο Δημήτρης Τσοβόλας τελειώνοντας. Όπως αυτήν την πραγματικότητα την προσδιορίζουν οι πολίτες και με αξιοπρέπεια να αποσύρονται από την πολιτική όταν αυτό το ζητούν οι πολίτες με την ψήφο τους, που είναι η κορυφαία έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Έτσι βιώνουν στην πράξη το πολιτικό τους ήθος και αποδεικνύουν ότι την πολιτική τη θεωρούν ως μέσο προσφοράς και όχι προσωπικών απολαβών. Άλλωστε υπάρχουν πολλά μετερίζια κοινωνικών αγώνων και δεν περιορίζονται μόνο στα κόμματα. Σε αυτά τα κοινωνικά μετερίζια ο καθένας μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα του, λέει ο Δημήτρης Τσοβόλας. Στην προσφορά αυτό το λέω και το επισημαίνω, γιατί πολλοί καλοθελητές θα βγουν να πούν ότι ο Δημήτρης Τσοβόλας δέχτηκε προτάσεις από κάποιους και ξαναγυρίζει σε κάποιους και πάει κάπου αλλού κτλ. Ο Δημήτρης Τσοβόλας έδειξε πολιτικό ήθος και στο πολιτικό ήθος αυτό θα δώσει συνέχεια. Συνέχεια που λέει ότι υπάρχουν μετερίζια όπου ο καθένας μας μπορεί να αγωνιστεί και να συνεχίσει την προσφορά του προς τον ελληνικό λαό. Στην προσφορά αυτή θα διαβλέπατε, κύριε Ιωαννίδη, και επαναπροσδιορισμό των στόχων ή των αρχών του ΔΥΚΗ. Κοιτάξτε, το ΔΥΚΗ, εάν με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής διαλυθεί, δεν μπορεί να μιλάμε πλέον. Φυσικά, για μιλάμε για την αντίπερα, έτσι, για την άλλη πλευρά, για την περίπτωση δηλαδή που θα συνεχίσει. Στην περίπτωση που θα συνεχίσει, υπάρχουν καταστατικά. Υπάρχουν αποφάσεις συνεδρίων μέσα από τις οποίες είναι καταγεγραμμένες και οι θέσεις, και οι θέσεις αυτές είναι εκείνες που δίνουν στο ΔΥΚΗ μια οντότητα, μια ουσία, και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ότι το ΔΥΚΗ και ρόλο είχε και μπορούσε να προσφέρει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Τώρα, αν θα λείψει, αυτό πιστεύω ότι θα είναι η ζωή του ελληνικού λαού και του απλού εργαζόμενου ανθρώπου ειδικότερα. Εν αναμονή λοιπόν των εξελίξεων θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα τα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και το Σάββατο στις 3 που θα είστε εκεί και αργότερα βέβαια κάνοντας μια κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και με συγχωρείτε για τον τόνο της αγωνίας που διέκρινε ίσως κανείς στα λεγόμενα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε σε ένα ακόμη πολιτικό θέμα. Η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος της 7ης Μαρτίου ήταν ένα από τα θέματα που απασχόλησαν στη χθεσινή συνέντευξη τύπου την Όδερο Δόπη. Πρέπει να αλλάξει τις δυνάμεις του εν ώψη των ευρωεκλογών, επεσήμανε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, Δημήτρης Κοτσάκης, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο τρίπτυχο της σεμνότητας, της μετριοπάθειας και της ταπεινότητας που πρέπει να διακρίνει καθένα από τα μέλη του. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε χθες βράδυ η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Ροδόπης με σκοπό την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος της 7ης Μαρτίου. Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ροδόπης, Δημήτρης Κοτσάκης, επεσήμανε πως δικαιώθηκαν οι προβλέψεις για επικείμενη νίκη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τη μεταστροφή του χάρτη στη Ροδόπη. Η Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο νομού πέρασε τις 4 μονάδες σχέση με το ΠΑΣΟΚ, γνωστοποιώντας τη μεγάλη επιτυχία της Νομαρχιακής Επιτροπής, αλλά εξέφρασε και την εμπιστοσύνη του για την υπουργοποίηση του Ευρυπίδη Σιλιανίδη, αλλά και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ιλχάν Αχμέτ. Αισιόδοξη και για περηφανή νίκη της Νέας Δημοκρατίας και για το γεγονός ότι θα υπάρξει και η ανατροπή στη Ροδόπη και ότι τελικά η Ροδόπη θα γίνει μπλε. Οι προβλέψεις μας δικαιώθηκαν.
Χθες πήρε ψήφο εμπιστοσύνη η κυβέρνηση και από σήμερα έχουμε, σύμφωνα με το Σύνταγμα, Πρωθυπουργό. Και γι' αυτό ακριβώς σήμερα πλέον που η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα απολογισμό των πεπραγμένων μέχρι τώρα και να θέσουμε τους στόχους για από εδώ και πέρα. Στόχους και της νομαρχιακής αλλά και της συνεργασίας μας μαζί. Η Δημοκρατία σε επίπεδο νομού πέρασε περίπου 4 μονάδες μπροστά, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ανατροπή πανελλαδικά και 43,84-47,31 σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και σε επίπεδο Δήμων υπολείπεται μόνο σε 3 Δήμους, του Δήμου Αιγαίου, του Δήμου Σαφών και του Δήμου Σώστη, αυξάνοντας όμως θεαματικά τα ποσοστά της. Τα ποσοστά τα ξέρετε καλύτερα από μένα και δεν θέλω να φάω να το χρόνο σας αναφέροντάς τις. Ναι, και φυσικά πήρε και όλες τις κοινότητες. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία της νομαρχιακής και όχι μόνο. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα πρωτού ξεκινήσω να δώσω συγχαρητήρια. Καταρχήν στον Ευρυπίτο Στυλιανίδη και συγχαρητήρια διπλά και για την υπουργοποίησή του. Πιστεύουμε και προσμένουμε ότι θα δώσει πολλά στον τόπο. Παράλληλα, ο κ. Κοτσάκης επεσήμανε πως το κόμμα πρέπει να ανασυντάξει τις δυνάμεις του ενώπιση των ευρωεκλογών, τονίζοντας το μεγάλο ρόλο των εκλογικών αντιπροσώπων, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο τρίπτυχο της σεμνότητας, της μετριοπάθειας και της ταπεινότητας, τονίζοντας πως ο λαός κουράστηκε από το φαινόμενο της αλαζονίας, γνωστοποιώντας ότι αυτό το φαινόμενο θα υπάρξει ενώπιση της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα πρέπει να ανασυντάξει τις δυνάμεις του ενώπιση των ευρωεκλογών. Δεν έχουμε τελειώσει εδώ. Ο αγώνας τώρα αρχίζει και ενώπιση των ευρωεκλογών πρέπει να έχουμε επίσης ένα καλό αποτέλεσμα στον νομό. Σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η οργάνωση των εκλογικών αντιπροσώπων και θεωρήσαμε ότι ήταν πάρα πολύ σπουδαίο και κοντινά στις εκλογές να τους ευχαριστήσουμε για το ρόλο που παίξανε και τους ευχαριστώ και δημόσια και από αυτό το βήμα της νέας διακυβέρνησης. Εγώ θα αναφερθώ στο τρίπτυχο που ο ίδιος ο Πρόεδρος παντού διαλαλεί, της σεμνότητας, ταπεινότητας και μετριοπάθειας. Θα ρω ότι όλοι ακούσατε σήμερα τον Πρόεδρο και στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα, που υπερτώνησε αυτές τις λέξεις και θεωρώντας ότι φαινόμενα αλαζονίας της εξουσίας θα πατάσσονται αμήλικτα από τον ίδιο. Νομίζω ότι ο λαός που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία την ψήφισε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ο λαός κουράστηκε από τα φαινόμενα αλαζονίας και καθεστωτικής νοοτροπίας που προεκλογικά τονίζαμε, αλλά φυσικά δεν βρίσκαμε τόσο πρόσφορο έδαφος για να περάσει αυτή η άποψή μας. Με την παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας, Κώστα Καραμαλή, πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της ΓΕΣΕ την προηγούμενη Πέμπτη στην Αθήνα, όπου έδωσε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να συζητήσουν τα προβλήματά τους. Και στον Πρωθυπουργό που παρευρίσκεται το εκεί να δεσμευτεί για διάφορα ζητήματα τα οποία απασχολούσαν τους και απασχολούν τους εργαζόμενους. 8% αύξηση των μισθών ήταν το κύριο αίτημα που προέβαλε η διοίκηση της ΔΑΚΕ στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΓΕΣΕΕ που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τρίτη, όπου για πρώτη φορά συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής. Η συνεδρίαση αυτή είχε απολογιστικό χαρακτήρα, ωστόσο έδωσε τη δυνατότητα στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η συνδικαλιστική οργάνωση, αν και πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα διστάσει να συγκρουστεί με την κυβέρνηση για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΚΟ, Παναγιώτης Βερβερίδης, που δεν παρέλειψε να ανακοινώσει τη δέσμευση του κυρίου Καραμανλή να συμπαραστέκεται στους εργαζομένους και να μην θυγούν τα κεκτημένα δικαιώματά τους. Το συνέδριο αυτό ήταν έκλογο απολογιστικό συνέδριο. Συζητήθηκε, ήταν ένα συνέδριο το οποίο ασχολήθηκε με το 39ωρο και γενικά με τη σύμβαση εργασίας. Από εκεί και μετά διατυπώθηκαν οι θέσεις της ΔΑΚΕ. Εμείς σαν ΔΑΚΕ συμφωνήσαμε σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια, μέχρι σήμερα συζητήσεις που έχουν γίνει με τις εργοδοτικές οργανώσεις, με τους εργοδότες βασικά, δεν έχει αποδώσει, διότι εμείς σαν ΓΕΣΕ ζητήσαμε γύρω στο 8% μια αύξηση στην Γενική Συλλογική Σύμβαση. Δεν τελεσφόρησαν μέχρι τώρα οι επαφές. Οι εργοδότες μείναν στο 3%.
Βέβαια, εμείς δεν συμφωνούμε, ούτε σαν Δάκη συμφωνούμε με αυτό το, με αυτό το ποσοστό. Πιστεύουμε όμως ότι με την νέα κυβέρνηση που έχει εκλεγεί και με την συμπαράσταση του Κώστα του Καραμαλή, ο οποίος για πρώτη φορά στα χρονικά τίμησε συνέδριο της ΓΕΣΕΕ με την παρουσία σου, με την παρουσία του, και γενικά έδωσε το στίγμα ότι θα είναι δίπλα στους εργαζόμενους, πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια καλύτερη εξέλιξη όσον αφορά τη Γενική Συλλογική Σύμβαση και τα επιμέρους θέματα της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Μένουμε κι εμείς αμετακίνητοι στις απόψεις μας, μπορεί να συγκρουστούμε κιόλα σαν εργαζόμενοι. Παρόλο ότι είμαστε μια, ας το πούμε, συνδικαλιστική οργάνωση που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα στηρίξουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Βέβαια, η κυβέρνηση, και είναι προς τιμήν της αυτό, και με την σύμφωνη, με το σύμφωνο λόγο και τον σταθερό του Κώστα του Καραμαλή, έδωσε το στίγμα και είπε ότι δεν θα θυγούν πλέον κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων. Η πρόθεση του τουρισμού ήταν ο σκοπός που επεδίωξε και πραγματοποιήθηκε βέβαια στην Βουδαπέστη και επεδίωξε ο πρόεδρος του Δημαρχικού Συμβουλίου της Πάλας, Γιώργος Τσαλουχίδης. Λεπτομέρειες δίνει στον συνεργάτη του Αρτσάνελ, στον Μάκη Λιόλιο. Νομαρχία Καβάλας συμμετείχε και φέτος στην τουριστική έκθεση της Βουδαπέστης. Μια έκθεση που βρίσκεται και αυτή στο τέλος των εκδηλώσεων που κάνει προκειμένου να πετύχει την όσο καλύτερη τουριστική προβολή της Νομαρχία Καβάλας. Η έκθεση, η οποία διήρκησε από τις 17 του μηνός, δηλαδή ημέρα Τετάρτη, 18 άνοιξε η έκθεση, μέχρι και την Κυριακή 21, θεωρώ ότι είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία και σε έναν βαθμό επετεύχθη και ο σκοπός της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που συμμετείχε αυτόνομα στη συγκεκριμένη έκθεση. Κλείνουμε με τις εκθέσεις του Γκέντεμπορκ, του Βελιγραδίου και του τουριστικού πανόραμα της Αθήνας. Για φέτος, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που αρκετά χρόνια έχουμε ξεκινήσει προκειμένου να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τουρίστες στην περιοχή μας, δηλαδή συγκεκριμένα στην Καβάλα και στη Θάσο. Η έκθεση αυτή, η οποία διαρκεί εδώ και 27 χρόνια, επαναλαμβάνω ότι είχε μεγάλη επιτυχία και μόνο από το γεγονός, αν κρίνουμε, ότι συμμετείχαν 37 χώρες. Εξέθεταν δηλαδή το τουριστικό τους προϊόν. Από την Ελλάδα μπορώ να πω, και αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερα, κάτι που βλέπουμε και σε άλλες, για να είμαστε ειλικρινείς, συμμετείχε περίπου το μισό ποσοστό των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στην Ελλάδα. Δηλαδή, χαρακτηριστικά να πω ότι ήταν όλη η Κρήτη, ήταν όλα τα Ιόνια νησιά, ήταν από το Δωδεκάνησο, από τις Κυκλάδες, Μακεδονία, Πιερία, Λάρισα και από την περιφέρεια εδώ, από τις μεγαλύτερες. Ξέρετε, ο προγραμματισμός του τμήματος εδώ της Νομαρχίας που ασχολείται με την τουριστική προβολή, δηλαδή από την Επιτροπή Τουρισμού, γίνεται με βάση το πού μπορούμε να πουλήσουμε καλύτερα το τουριστικό μας προϊόν. Έτσι λοιπόν η επιλογή της Ουγγαρίας, η οποία δεν έγινε φέτος, αλλά έγινε από παλαιότερα και έτσι έχουμε επανειλημμένες συμμετοχές στην τουριστική έκθεση. Η επιλογή λοιπόν ήταν στόχος, καθώς έχουμε τα τελευταία χρόνια μια αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Ουγγαρία προς τα δω. Πρέπει να γνωρίζετε ότι για τους Ούγγρους η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα προορισμού τους μετά την Ισπανία για τις διακοπές τους το καλοκαίρι. Νομίζω ότι κλείνουμε μία περίοδο των εκθέσεων με, θα έλεγα έτσι, ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Φυσικά τα αποτελέσματα θα φανούν στην πράξη το καλοκαίρι. Στο χειροκρότημα τα αποτελέσματα θα φανούν στο χειροκρότημα. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε εδώ, όπως είπα, και πολλά χρόνια από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Πάντα όμως, και επιμένω σε αυτό, ότι η Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν θα πρέπει να αφήνεται μόνη της εντός εισαγωγικών στο έλεος του Θεού. Πείτε στη Μαρίνα ότι οι άλλοι πήραν και τα αρνιά του Τσίτσου.
Ποιος κέρδισε, η Γρατινή ή ο Παρθρακικός, πού είναι? Ρωτήστε τι. Εδώ, την Ασταματία. Τι πήρε, το κύπελο? Ποιας κατηγορίας? Άκου λίγο. Ωραία, ορίστε, ο άνθρωπος ξέρει. Τι λέει ο Γιώργος? Ο Μίτσος, Ντάμπο Μίτσος. Oh. Να ακούσουμε τι λέει. Για ποια κατηγορία? Ο Μίτσος το κάνει, ο Μίτσος. Ναι. Ο Γιώργος δεν έκανε το ρεπορτάζ. Δεν παίζονται. Τρία παιδιά, αυτή η συμμορία είναι απίστευτη. Ο Μίτσος, ο Γιώργος και ο Ερχάν. Ειδικά ο Ερχάν με τον Μίτσο. Ναι, ναι. Και να περάσουμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία και το ρεπορτάζ που ακολουθεί με συνεντεύξεις του Γιώργου Μαυρίδη και το σχετικό σπικάζ του Δημήτρη Μπακιντζή, είχαμε έναν τελικό κυπέλλου. Ο αγώνας ήταν μεταξύ του Παλθρακικού και της Γρατινής. Ας δούμε τα στοιχεία και τον τελικό νικητή. Παρουσία 300 περίπου φιλάθλων έγινε ο φετινός τελικός του κυπέλλου της ΕΠΣ Θράκης, όπου ο Παθραϊκός αναδείχθηκε κυπελούχος μετά από 10 χρόνια, κερδίζοντας με 1-0 την αξιόμαχη ομάδα της Δόξα Γρατινής. Έγινε ένα σχετικά καλό παιχνίδι, στο οποίο οι δύο ομάδες προσπάθησαν να ανταμείψουν αυτούς που πήγαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Ο Παθραϊκός είχε στο Α ημίχρονο τον έλεγχο του αγώνα και στην υπεροχή έχοντας τη μεγάλη δύναμη στο χώρο του κέντρου. Στην επανάληψη, η Δόξα Γρατινής ανέβασε την απόδοσή της και ισορρόπησε το παιχνίδι, ενώ απέδειξε με την εμφάνισή της πως δίκαια βρίσκεται στην πρώτη θέση της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Θράκης. Το μοναδικό τέρμα πέτυχε στο 41 από κόρνερ του Χαραλάμπους Μιχάλη, απέκουσαν προσωρινά αμυντικοί και ο επερχόμενος Χαραλάμπους Χρήστος από το ύψος μεγάλης περιοχής. Με σούτε η μπάλα βρέθηκε στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Να πούμε πως ο Παθραϊκός είχε και ένα δοκάρι στο 64 με τον Χαραλάμπους Χρήστος, με το σκόρ του αγώνα. Να πούμε τις συνθέσεις για τις δύο ομάδες. Για τον Παθραϊκό, Περτσάς Αραμπατζής, Μαστοροδήμος Μπαχαρίδης, Μουμίν. Στο 16 λόγω τραυματισμού, Χαραλάμπους Μιχάλης, Λιθραγκομίτης, Παπαδόπουλος, Γεμενετζής, Χαραλάμπους Χρήστος, Καραμούζης, 67 Αραμπίδης, Καραγιάννης, 83 Μιστρίδης. Για την ομάδα της Γρατινής, Γεωργιάδης, Σαβούρδος, Καραθανάσης, Μαυρόπουλος, Ιωαννίδης, Δούκας, 74 Κυριαζάκος, Δελή Χασάν Ριτβάν, Ράιτσος, Μαργαρισιώτης, 83 Ιδρύς Ιλκέρ, Κύρογλου και Ορταξίδης. Να δούμε τι είπαν στο τέλος του αγώνα ο προπονητής του Παθραϊκού Αντώνης Μιχαλακόπουλος, καθώς και ο παίκτης της Δόξας Γρατινής, ο Τόλης Ορταξίδης.
Μόλις τελείωσε το παιχνίδι του Παθρακικού με την Δόξα Κρατινής, τελικός κυπέλλου της Επιστράκης περίοδου 2003-2004, Παθρακικός 1-0 κέρδισε, κοντά μας ο Αντώνης Μιχαλακόπουλος. Κύριε Μιχαλακόπουλε, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι, πώς είδατε? Το παιχνίδι ήταν πολύ καλό, είναι μια πολύ καλή συγκροτημένη ομάδα και η Κρατινή. Δίκαια είναι πρώτη στην κατηγορία και βγαίνει στη Δέλτα Εθνική. Εμείς αυτό που θέλω να πω είναι ότι αγωνιστικά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το κύπελλο, γιατί όταν μια ομάδα έχει στόχους, πρέπει να αφήνει το κύπελλο έξω από τους στόχους της. Όπως βλέπετε στη Δέλτα Εθνική, οι τέσσερις πρώτες ομάδες όλες έχουν χάσει το κύπελλο και αφοσιώνονται στο πρωτάθλημα. Εμείς απλώς παίξαμε το παιχνίδι αυτό για κάποια παιδιά που έχουμε τιμωρημένα να περάσουν κάποιες αγωνιστικές, να ξετιμωρηθούν και να επανέλθουν όσο μπορούν γρηγορότερα. Η κατάκτηση του κυπέλλου αυτή ήταν μέρος της επιβράβευσης που ξεκινήσατε πέρσι το Μάιο. Νομίζω ναι, ότι όταν ο Παθρακικός φτάνει σε ένα τελικό αγώνα, είναι υποχρεωμένος να το κερδίσει το κύπελλο, γιατί υπάρχει μια διαφορά από τις δύο ομάδες. Αυτό κάναμε και εμείς σήμερα. Για το πρωτάθλημα, Επευχέρεια, η συνέχεια πώς τη βλέπετε? Θέλετε, δεν θέλετε, έτσι πως εξελίχθηκαν τα πράγματα, είστε στο χώρο? Ο Παθρακικός απέδειξε ότι είναι μια απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας την Κυριακή στη Θεαγέννη Στάσου. Αν περάσουμε και από εκείνη και φορά, νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν κάποια δεδομένα και θα δούμε από εκεί και πέρα το πρωτάθλημα με καλύτερο μάτι. Κοντά μας έχουμε και τον Τόλι Νουρταξίδη, έναν από τους προσβεστές της Δόξας Κρατινής που σήμερα διακρίθηκε στο παιχνίδι. Τόλι, πες μας πώς είδες το σημερινό παιχνίδι και την καλή εμφάνιση που έκανε η ομάδα σου. Νομίζω ότι ξέραμε ότι παίζαμε με μια ομάδα η οποία έχει ως ένα βαθμό καλύτερη ποιότητα από εμάς, παικτών, ειδικά στον χώρο του κέντρου. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε πίεση. Προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, να παίξουμε με μια συγκεκριμένη τακτική. Ξέρουμε ότι ο Παθρακικός έχει δύναμη στο κέντρο και ότι εκεί πέρα είναι ο χώρος στον οποίο θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ίσως να μπήκαμε και λίγο φοβισμένοι, ίσως να σεβαστήκαμε περισσότερο από όσο έπρεπε τον Παθρακικό. Αλλά νομίζω ότι τελικά στο δεύτερο ημίχρονο, αφού πέρασε το πρώτο 45 λεπτό και είδαμε ότι μπορούμε να βγούμε να χτυπήσουμε πιο πολύ το παιχνίδι με περισσότερες αξιώσεις. Βγήκαμε στον αγωνιστικό χώρο δεύτερο ημίχρονο και νομίζω ότι παίξαμε ένα κατά κάποιο τρόπο καλύτερα. Γίναμε πιο τολμηροί επιθετικά, κρατήσαμε περισσότερο την μπάλα, κάναμε κάποιες ευκαιρίες. Νομίζω ότι στην τελική ανάλυση ίσως να δικαιούμασταν και ένα γκολ. Αλλά πιστεύω ότι ο Παθρακικός ήταν καλύτερος από εμάς. Έβαλε τον γκολ με τον τρόπο που το έβαλε. Συγχαρητήρια, ήταν δίκαιη νίκη, νομίζω. Για το πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας, πιστεύεις ότι θα χρειαστούν τον παράζει όχι? Έτσι που πάμε, είστε πρώτοι με διαφορά 7 βαθμών και δεν έχει κάνει το ρεπό της η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι έχουν μείνει ακόμη 4 παιχνίδια. Αν δεν κάνω λάθος, 4 παιχνίδια. Μαθηματικά δεν έχει κρυθεί ακόμη τίποτα. Εμείς οφείλουμε να είμαστε προσγειωμένοι. Σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους. Ξέρουμε τις δυνατότητες μας σε αυτή την κατηγορία. Σήμερα νομίζω ότι ήταν και ένα πολύ καλό τεστ για μας. Πώς είναι να παίζει μια καλή ομάδα της επόμενης κατηγορίας. Να μετρήσουμε λίγο τις δυνάμεις μας, να δούμε τις αδυναμίες μας και πιστεύω ότι με τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόμαστε σε αυτή την κατηγορία που παίζουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα μέχρι το τέλος. Θα συνεχίσουμε έτσι όπως συνεχίζουμε, με την ίδια προσοχή, με τον ίδιο τρόπο δουλειάς. Νομίζω ότι στο τέλος θα πανηγυρίσουμε χωρίς να χρειαστούν τον παρός. Τίτλους. Η ώρα είναι 10 και 10, κυρίες και κύριοι, και πριν σας καληνυχτήσουμε και για απόψε, πάμε να ρίξουμε μαζί μια ματιά στα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Εκδήλωση πραγματοποιήσει σήμερα το πρωί το δεύτερο τεχνικό επαγγελματικό Λύκειο Κομωτινής. Μια πρωτότυπη και όμορφη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας που λειτουργεί φέτος για πρώτη φορά στην πόλη της Κομωτινής. Επιμνημόσυνη ιδέες πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί το ιερό της Κομωτινής.
Αυξημένη κίνηση των καταναλωτών στην αγορά προκειμένου να αγοράσουν σημαίες και παραδοσιακές στολές. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Μείνετε μαζί μας, γιατί αμέσως μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, ο δικός σας άνθρωπος στη δική του θέση, ο Νίκος Πουρτζίδης, παίρνει τη σκητάλη της ενημέρωσης. Καληνύχτα σας.